Εδώ φτιάχνουν τις σκοτσέζικες φούστες, ξέρεις. Αυτή είναι η λίμνη που μένει το τέρας, θείε μου. Γι' αυτό ο αρχηγός Κουίμπι σε έστειλε εδώ. Μη λες ανοησίες, δεν υπάρχει κανένα τέρας εδώ πέρα. Σου δίνω το λόγο μου γι' αυτό, Πένι. Σε αυτή τη λίμνη δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Μην είσαι τόσο σίγουρος, Σαΐνι. Δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει ο βυθός. Έτσι δεν είναι, τρελόγατε? Παναγίτσα μου! Μπρέιν! Κοίτα εκεί! Δεν βλέπω τίποτα, Πένι! Εκεί κάτω! Αμάγια, κοίτα εδώ! Η μηχανή ξαναζεστάθηκε! Πού να είναι αυτό το βιβλίο που σου εξηγεί τι να κάνεις? Εδώ το είχα βάλει! Πίσω είναι! Όχι! Το βρήκα! Λέει, κάντε άκρη και σταματήστε! Το έκανα μόνος μου κιόλας! Όμως αυτός ο δρόμος στενεύει απότομα! Θα έπρεπε να είχαν βάλει προειδοποιητικό σήμα! Με ακούσα, είναι! Ησυχία! Κάτι ακούω! Εσύ είσαι αρχηγέ! Εγώ βρίσκομαι δίπλα σου, Σαΐνι. Σου έχω σημαντική αποστολή. Μίλα πιο δυνατά, δεν μπορώ να σ' ακούσω. Μα θείε, είναι ο αρχηγός Κουίμπι. Πρόκειται για το περίφημο επιστήμονα Χάπκιν. Αυτό το ξέρω πολύ καλά, Πένι. Εννοώ, είναι δίπλα σου. Συγγνώμη, αρχηγέ, δεν σε είδα. Ήταν ένα αρνί μπροστά. Διάβασε αυτό το σημείωμα και κοίτα αυτή τη φωτογραφία. Ο καθηγητής Ράπκιν. Κορυφαίος επιστήμονας στον κόσμο. Μόλις έφτασε στη Σκωτία να βρει το τέρας της λίμνης. Ο Δόκτωρ Μαν θα προσπαθήσει να τον απαγάγει. Η αποστολή σου είναι να προστατεύσεις τον καθηγητή από τις ενέργειες του Μαντ. Αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί. Μην ανησυχείς, αρχηγέ. Πάντα υπηρετώ το καθήκον μου. Αφού το ανέλαβε ο Σαΐνις, ο Θράπκιν θα είναι τόσο ασφαλής όσο είσαι εσύ τώρα. Φίλε Σαΐνι, όσο είμαι κι εγώ... Αυτό φοβάμαι πως θα γίνει. Αυτή τη φορά τη γλίτωσε, Σαΐνι. Όμως δεν θα καταφέρεις να φτάσεις έγκαιρα για να σώσεις τον καθηγητή. Είναι όλα έτοιμα? Έτοιμη, δόκτωρα Ματ. Τον βλέπουμε που έρχεται. Ωραία, Σαΐνι. Αυτή τη φορά δεν θα ξεφύγεις. Ha 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 ha
ακριβώς όπως μου αρέσει. Ένας ωραίος ίσιος δρόμος. Για να δούμε τώρα. Προγραμματισμός χρόνου άφιξης. Loch Ness. Έβρεση του καθηγητή. Να πάρει, αυτός ο δρόμος χρειάζεται επισκευή. Στο καλό Σαΐνι. Όχι. Μπορεί να μου πει κανείς από πού να πάω για το Loch Ness? Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου φιλικυπένοι. Θα βρούμε μόνοι μας τον δρόμο. Ο καθηγητής Τραμπκιν υποτίθεται ότι είναι εδώ ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος ούτε δικό του ούτε του εργαστηρίου του. Μάλλον θα έχει πάει καμιά βολτίτσα, Πένι. Μα γιατί να πάρει το εργαστήριο? Εννοείς ότι εξαφανίστηκε για το εργαστήριο? Α, έχεις δίκιο. Χωρίς να θέλω να φανώ καχύποπτος, θα έλεγα ότι ο καθηγητής εξαφανίστηκε. Πένι, εσύ θα περιμένεις στο ξενοδοχείο, εγώ θα πάω να τον βρω τώρα. Εντάξει, θείε Σαΐνι, να προσέχεις. Εγώ πάντα προσέχω. Και αυτό είμαι και τόσο καλός επιθεωρητής. Να πάρει. Δεν καταλαβαίνω γιατί φυτέμουν τα δέντρα στη μέση του δρόμου πάντα. Ανησυχώ πολύ. Ο θείος Σαΐνις υποτίθεται ότι θα μας προστατέψει από το δόκτορα Μαντ. Α, να προσέχεις το θείο Σαΐνι, Μπρέιν. Όμως πρόσεχε να μην σε δει. Θα στήσω έναν υπολογιστή ραντάρ στην άλλη άκρη της λίμνης για να δω μήπως μπορώ να εντοπίσω αυτό το τέρας. Θα τα πούμε αργότερα. Τώρα θα πρέπει να σκεφτώ λογικά. Ο καθηγητής Τραμπκιν ήθελε να δει τι κρύβεται στη λίμνη. Αν κάποιος θέλει να δει, θα πρέπει να πάει κάπου πολύ ψηλά. Τι είναι ψηλά? Ένα δέντρο. Επομένως λοιπόν ο καθηγητής θα πρέπει να ανέβει και πάνω στο δέντρο. Καθηγητά! Κατεβείτε κάτω αυτή τη στιγμή! Το ξέρω ότι είστε εκεί πάνω! Εντάξει, τότε θα ανέβω εγώ εκεί ψηλά! Εμπρός λοιπόν, καλά μου χέρια! Τώρα έρχομαι! Τώρα βρήκε να σπάσει το λατήριό μου! Εμπρός λοιπόν, καλά μου χέρια! Θα πρέπει να ανέβει και σε άλλο δέντρο. Ο Σαΐνις, ούτε που υποψιάζεται ότι είμαστε εδώ. Το περιμένει μια έκπληξη. Δεν είναι έτσι τρελόγατε? Ελπίζω αυτό το ραντάρ να λειτουργήσει. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει για υποβρύχια έρευνα. Κάτι υπάρχει εδώ. Το ήξερα. Θεούλη μου, είναι μεγάλο και γρήγορο. Αν ερχόταν λίγο πιο κοντά, ίσως και να μπορούσα να το φωτογραφίσω με τον υπολογιστή μου. Εντάξει, καθηγητά. Αυτή τη φορά σας εντόπισα. Τι ήταν αυτό? Κάτι υπάρχει εκεί. Πού να είναι τώρα η φωτογραφική μου μηχανή? Οι φωτογραφίες δεν λένε ποτέ ψέματα. Για κοίτα εδώ, είναι τρομερό. Μάλλον αυτό θα πήγα για τον καθηγητή.
Μην ανησυχείς, καθηγητά! Σου έρχομαι! Πόμπο, έρχεται κι άλλο ένα! Ελπίζω ο Μπρέι να παρακολουθεί το θείο Σαΐνι! Δεν είχαν πει τίποτα για βροχή στο δελτίο καιρού. Ή τα ψάρια βγήκαν στη στεριά ή βρίσκομαι κάτω από το νερό. Τι? Πάπο! Εμπρός! Εμπρός, καλό μου παλτό! Τώρα θα πρέπει να εκτοξεύσω για γέλιο! Τώρα πλησιάζουν! Ίσως να μην μπορέσω να πάρω φωτογραφία! Θεέ μου! Είναι το αυτοκίνητο του θείου Σαΐνι! Και αυτός είναι ο Μπρέιν! Υπάρχει κάτι από πίσω τους που τους κυνηγάει! Είναι... Α, θεούλη μου! Μπρέιν! Κοίτα πίσω σου! Ορίστε λοιπόν! Δεν θα μου ξεφύγεις αυτή τη φορά! Γρήγορα! Θα σας φτάσει! Εδώ έχω την εντύπωση ότι προέρχεται από το κινητό εργαστήριο του καθηγητή Θράπκιν. Είσαι καλά, θείε Σαΐνι. Μπαίνει, καλά είμαι. Ένα μικρό θαλάσσιο τέρας δεν μπορεί να ταράξει το θείο σου. Δεν το κατάλαβα ότι το είδες. Και βέβαια το είδα. Ήμουν έτοιμος να το πιάσω, μάλιστα. Βέβαια. Α, θείε Σαΐνι. Όχι τώρα, Μπαίνει. Βρίσκομαι στα ίχνη του δράκου, γλυκιά μου. Μπρέιν, πού είσαι? Α, εδώ είσαι λοιπόν. Μπρέιν, πρέπει να ξαναστήσω τον υπολογιστή. Εσύ θα ακολουθήσεις το θείο Σαΐνι. Τι σκουπίδια είναι αυτά? Να μπορούσα μόνο να βρω ένα σκουπιδό τενεκέ. Α, κοίτα να δεις. Αυτό ήταν σε έπιασα, Σαΐνι. Στάσου ακριβώς εκεί που βρίσκεσαι. Α, όχι δα. Ένα γνήσιο σκοτσέζικο μπαστούνι είναι εδώ. Είναι ωραίο. Όμως για την ώρα δεν θα το χρειαστώ, μου φαίνεται. Να πάρει. Τελείωσα. Είναι καλύτερα από πριν. Αναρωτιέμαι αν θα εντοπίσω το τέρας. Εκεί βρίσκεται. Όμως κάτι δεν μου πάει καλά. Είναι τα πόδια του. Είναι ρόδες. Ρόδες από τρακτέρ. Άρα δεν είναι αληθινό τέρας. Είναι ένα μηχανικό τέρας. Ο Δόκτωρ Ματ. Θείε Σαΐνι. Μπρέιν, με λαμβάνεις? Μπρέιν, πρέπει να ειδοποιήσεις το Σαΐνι. Στέκεται μπροστά από το τέρας. Αυτό ήταν, Σαΐνι. Λίγα μόνο βήματα να κάνεις προς τα πίσω. Πού? Πού μπορεί να έχουνε πάει άραγε? Α, για ένα λεπτό. Αυτή η σπηλιά μου φαίνεται ύποπτη. Ναι, στοιχηματίζω ότι αυτό είναι. Ο Μάντι έχει κρύψει τον καθηγητή σε αυτή τη σπηλιά. Σου έρχομαι, καθηγητή! Επιτέλους. Α, γίνεται σεισμός.
Ζαλίζομαι! Γεια σας, κύριε. Ο καθηγητής Θράπκιν, υποθέτω, ε. Τώρα μπήκε μέσα. Ακριβώς εκεί που τον ήθελα. Εσύ τι χαίρεσαι. Εγώ έκανα όλη τη δουλειά, τρελόγατε. Ποιος είστε, κύριε? Επιθεωρητήσα είναι στη διάθεσή σας. Μη με ευχαριστείτε που σας βρήκα. Εγώ μόνο τη δουλειά μου έκανα. Ποια δουλειά? Μα να σας προστατέψω, βέβαια. Υπέροχα. Όμως πώς θα φύγουμε από εδώ μέσα? Έτσι όπως μπήκαμε, βεβαίως. Από την πόρτα. Κατάλαβα τι εννοείτε, καθηγητή. Κανένα πρόβλημα. Μια γρήγορη τομή με τα λέιζερ του Σαΐνη και... Όμως αυτή η πόρτα είναι αδιαπέραστη όπως βλέπω. Σε παρακαλώ, αγαπητέ Σαΐνη, δεν μπορείτε να καθίσετε απλώς και να περιμένετε. Μα τι λέτε τώρα, κύριε, ο επιθεωρητής Σαΐνης ποτέ δεν περιμένει. Αχ, μήπως είδατε τι είναι. Εγώ θα κάνω μια μικρή προσαρμογή τώρα. Όχι, κύριε Σαΐνη, σας παρακαλώ. Όχι. Ορίστε. Σας παρακαλώ, κύριε επιθεωρητά, θα ήθελα να παραδοθώ. Τίποτα δεν μπορεί να είναι χειρότερο από την προστασία σας, από ό,τι βλέπω. Να παραδοθώ? Ο επιθεωρητής Σαΐνης δεν παραδίδεται ποτέ, κύριε. Άλλωστε, νομίζω ότι βρήκα τη σύνδεση του υπολογιστή τώρα. Μόνο μια μικρή περιστροφούλα με το κλειδί του Σαΐνη και μετά... Όχι! Δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανείς όταν λαμβάνει δράση ο Σαΐνης. Κάνει σαν τρελό. Και έρχεται προς τα εδώ. Φύγε από μπροστά μου, τρελόγατε. Όλα πάνε μια χαρούλα, το βλέπετε? Θεέ μου, είναι εκτός ελέγχου. Θα βραχυκύκλωσε το σύστημα πλοήγησης. Βραχυκύκλωσε, το ήξερα, βλέπεις? Είναι στο κεφάλι του. Πρέπει να ανέβουμε εκεί πάνω για να το κλείσουμε. Έλα, πάμε, Μπρέιν. Δεν μπορώ να το ελέγξω τώρα. Φύγε από εδώ. Είμαι ο αφέντης σου. Ετοιμάσου, Μπρέιν. Όταν θα περάσει από κάτω θα πηδήξεις. Έρχεται... τώρα! Τα καταφέραμε. Κάπου θα πρέπει να υπάρχει μια πόρτα. Εκεί! Έλα μαζί μου, Μπρέιν! Βρήκα ένα άνοιγμα εδώ! Ένας από τους μοχλούς πρέπει να το κλείνει. Τα καταφέραμε, Μπρέιν! Μπρέιν! Σαΐνη! Έσωσε τον καθηγητή! Πολύ καλά, Σαΐνη! Ευχαριστώ! Μα τι είναι αυτό, είναι ζωντανό! Δεν πειράζει, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι που έσωσες τον καθηγητή Θράπκιν! Είσαι ένας ήρωας! Αλήθεια? Ναι, βέβαια, και βέβαια είμαι. Ο επιθεωρητής Σαΐνης τα κατάφερε και πάλι!
δεν έχεις γλιτώσει ακόμα από τον Δόκτωρα Μαντ Σαΐνι. Ήσουν υπέροχος, θείε Σαΐνι. Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Ναι, θα πρέπει να το παραδεχτώ. Διάλεξαν τον πιο κατάλληλο. Κοίτα, ο καθηγητής άρχισε να ξυπνάει. Νιώθετε καλύτερα, καθηγήτα. Είναι πλησιάζεις εσύ, είναι πλησιάζεις. Αναρωτιέμαι τι τον έχει τσιμπήσει. Οι λίμνες είναι πολύ όμορφες. Όμως να θυμάστε πάντα ότι μπορεί να είναι πολύ βαθιές, γι' αυτό να μην κολυμπάτε μακριά. Κι αν ανοιχτείτε με βάρκα, να είστε σίγουροι ότι πήρατε μαζί και ένα σωσίδιο για κάθε επιβάτη. Και να μην βάζετε πολύ κόσμο μέσα στη βάρκα. Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο, Πένι. Έτσι ακριβώς, Μπρέιν. Και πάνω απ' όλα, μην κολυμπάτε σε λίμνες με τέρατα. Τέρατα? Πού είναι τα τέρατα? Πένι, περίμενε με. Next time, Gadget. Next time.